κοιτάει με αγωνία να μπορέσει να παράξει πλούτο. Οι αγρότες δεν είναι πέτες. Δεν ζητούν κάποια ψίχουλα. Δεν ζητούν κάποια επιδότηση. Δεν ζητούν όπως κάποιες άλλες εποχές όλα τα κιλά και όλα τα λεφτά. Ζητούν τη δυνατότητα να παράξουν πλούτο γιατί είναι παραγωγή πλούτου. Οι μνημονιακές πολιτικές εξαναγκάζουν τον αγροτικό κόσμο και στην ανέχεια διαλύουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και μας οδηγούν μπροστά σε κρίση επισητιστική και σε ανθρωπιστική. Είναι απαραίτητο να αναλογιστούν όλες τις ευθύνες τους. Αν ο αγρότης δεν έχει φθηνό πετρέλαιο, φθηνό ρεύμα, επιστροφή φόρου, ρευστότητα, δεν θα μπορέσει να παράξει. Και η χώρα θα είναι αναγκασμένη ως αποικία χρέους να δανείζεται, διότι δεν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Ίσως αυτό θα ήταν και ο στόχος τελικά των μνημονιακών επιλογών. Δεσμευόμαστε ότι άμεσα, σε λίγο θα ζητήσουμε επιστολή από τον πρόεδρο της Βουλής, τη διεξαγωγή προημερησίας διάταξης συζήτησης επίπεδο πολιτικών αρχηγών, του αγροτικού κόσμου, και ελπίζω έστω και αυτή την ίστατη στιγμή να βγουν σε πολιτικό διάλογο. Φτάνει πια με το επικοινωνιακό τρίκ, με τον κοινωνικό αυτοματισμό. Τα προβλήματα είναι εδώ και ζητούν απαντήσεις και κανείς δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από αυτά. Γραφείο τύπου. Τσίπρας. 29 πρώτου του 13. Δεν το έγραψα εγώ. Είναι του κυρίου Τσίπρα. Βγάζει τα συμπεράσματά σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Δίνω τον λόγο στο Γιάννη.